Ερχόμαστε στα δικά μας. Ηράκλειο, Κρήτη, Ελισάβετ Γιατσένκο, με καταγωγή από την Ουκρανία. Πάμε να τη συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Συνεχίζεται ο πόλεμος, συνεχίζεται η τραγωδία για σας, για τους συμπατριώτες σας και την ίδια ώρα βέβαια ανησυχείτε για τη τύχη συγγενών σας και δικών σας ανθρώπων. Σωστά, κύριε Γιατσένκο? Ναι, σωστά είναι. Εκεί έχουμε οικογένεια δικό μας. Ποιοι βρίσκονται εκεί, για πείτε μας, και σε ποια περιοχή? Είμαστε στη Πολτάβα, είναι από την Ουκρανία, είναι Πολτάβα, είμαστε στο κέντρο. Εντάξει, ακόμα δεν έχει ήρθει η πόλεμο, κανονικά δουλεύουμε, δουλεύουν οι άνθρωποι, οι τουργοί, κανονικά όλα. Αλλά εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Βοηθάνε στο πόλεμο μας ανθρώπους που κατεβαίνουν από το Χάρκοβο, Σούμι, από το Δνιπρό τώρα. Κατεβαίνουν, βοηθάνε, φιλοξενήσουν ανθρώπους. Έχει στο πλατεία, μου είπαν, χτες μίλησα εγώ οι φίλους και μου είπαν που βοηθάνε στο πλατεία, μαγειρεύουν, φτιάχνουν φαγητά, το δίνουν ανθρώπους. Είναι... Επικοινωνία με τους δικούς σας πραγματοποιείται? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα μιλάμε. Κάθε μέρα μιλάμε. Τηλεπικοινωνίες, λοιπόν, μιλάμε. Δεν υπάρχουν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Κανονικά το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει. Κανονικά. Υπάρχουν ελλείψεις. Ρώτησα και έναν άνθρωπο που συμμετείχε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής, εδώ στην εκπομπή μας, στο Κίεβο, στα νότια προάστια. Τον ρώτησα ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Τι σας λένε στο τηλέφωνο, τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Εντάξει, εμάς μου λένε δεν έχουν φάρμακα. Εντάξει, εκεί στο πόλι ακόμα έχουμε τρόφιμα, αλλά φάρμακα, δεν έχουν φάρμακα. Δεν έχουν, ακόμα δεν προλαβαίνουν να φέρουν αυτά που χρειάζονται βασικά. Οι δικοί σας άνθρωποι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα? Δεν άκουσα. Οι δικοί σας άνθρωποι στην Ουκρανία, η οικογένειά σας, τα μέλη της οικογένειάς σας, επιθυμούν εκεί, να φύγουν εκεί από την Ουκρανία ή να παραμείνουν? Όχι, εκεί. Όχι, να παραμείνουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Μου λένε ό,τι να γίνει, να γίνει. Δεν θέλουν. Θέλουν εκεί να μένουν. Δεν έχει που κάλεσε εγώ, θα έρθουν εδώ, μου λένε όχι, εμείς δεν φεύγουμε. Να μένουμε εκεί. Τι τους λέτε στο τηλέφωνο, η επικοινωνία σας, το περιεχόμενό της ποιο είναι? Να έχουν δύναμη, υπομονή. Νομίζουμε όλα να τελειώνουν γρήγορα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ δύσκολο να μιλάμε. Εδώ στο Ηράκλειο, φαντάζομαι είστε σε επαφή με συμπατριώτες σας, με καταγωγή από την Ουκρανία, με ανθρώπους. Και συνεργάζεστε προκειμένου να βοηθήσετε όπως μπορείτε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι. Βοηθάμε, ό,τι μπορούμε, βοηθάμε, στέλνουμε και εμείς έχουμε εδώ. Μάλιστα. Μαζεύουμε τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.